Τώρα Ινδία που λέει ο Παύλο. Τεράστιο διακύβευμα, ναι. Πολύ μεγάλη αποστολή και σωστά κάνουμε. Τεράστια χώρα. Η πιο, πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα στον πλανήτη. Ε, Πολλέ επιχειρήσει ε, πάνε κάτω και καλά κάνουν. Και οι τράπεζε ανοίγουν ε, παράθυρο μεγάλο προ τα, τα κάτω. Ε, και τώρα εντάξει είναι και το αντίβαρο του. Θυμάσαι το, το κινέζικο το One Belt One Road. Ε? Ναι, βεβαίω. Ε, ένα αντίστοιχο πράγμα προσπαθούν να φτιάξουν και οι Ινδοί. Δηλαδή, ανταγωνίζονται του Κινέζου. Και μάλλον αυτό που φτιάχνουν οι Ινδοί έχει και τι ευλογίε των πολιτειών οι οποίε οι δεν θέλουν να ακούνε καν για το One Belt One Road. Μάλιστα στην Ιταλία ε, είχαν και κυβερνητικέ αναταράξει με, με το θέμα αυτό. Και επενδύσεις που ήταν να κάνουν οι Κινέζοι και άλλες... Τον δεν... διαμελώνει τις έκοψε με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι. Ε... τώρα, η είδηση είναι που έρχεται από πολλές πλευρές ε... που δεν έχει ακόμα υποθεί ή θα υποθεί τις επόμενε ώρες ότι ίσως υπάρχει συμφωνία για εισαγωγή εργαζομένων mm. από την Ινδία. Κάποιο που ξέρει τα πράγματα μου είπε χθες για 40.000 ε, μακάρι. Γιατί λείπουν εργατικά χέρια. Και δει, είναι από του ανθρώπου έχω ήδη απείρα από την Εύβοια Είναι από του ανθρώπου που δεν έχουν προκαλέσει ούτε έχουν φαινόμενα παραβατική συμπεριφορά. Μπορεί να έχει ένα στα τόσα. Αλλά ε, είναι άνθρωποι που δουλεύουν, που κοιτάνε τη δουλειά του. Φιλήσυχοι. Ναι, κυρίω είναι Σύχα αυτοί που είναι εδώ. Αν του δείτε και στον δρόμο, είναι αυτοί με το τουρμπάνι. Δεν είναι Ινδουιστέ. Έχει και οι Μάλιστα στην Νέα και στην Νέβια έχει και ένα υποτυπώδε θέμπλο. Έχουν φτιάξει για, ναι. Να... Ναι, για να προσεύχονται. Ε... Και στην Αρτάκη απολαμβάνουν και τη εμπιστοσύνη των κατοίκων, δηλαδή των ντόπιων. Γιατί σου λέω ποτέ δεν έχουν κάνει ζημιέ οι λέξει σε... σε εισαγωγικά. Αυτό είναι μια, είδηση που... μια πληροφορία που μου ήρθε. Ε, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή δεν θα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, Το σίγουρο είναι ότι θα. Αυτή πας... για χειρονακτικέ εργασίε, δηλαδή, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για, για τα εργατικά χέρια που λείπουν Μα, σε Δεν νομίζω ότι αυτοί, αυτοί που είναι σπουδαγμένοι ήδη θα έρθουν εδώ. Είναι ήδη στο Λονδίνο, είναι 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 στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη. Εδώ φεύγουν οι Έλληνες. Ναι. Ε, πριν ε. αλλάξουμε θέμα, έχουμε ετοιμάσει και το... μια γεύση από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής και από το ρεπορτάζ του Φάνη Ζωή και της Κατερίνας Κοκαλιάρη από στην Ινδία με διπλό σκοπό είναι ο τίτλος και μάλιστα αναφέρονται μία προς μία και οι 60 ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην αποστολή. Εδώ βλέπουμε το πρωτοσέλιδο. Στις στην σελίδα 4 θα μπορέσετε να δείτε και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεταξύ άλλων εδώ βλέπω ότι είναι η νάτο, Eurobank, νάτο, πάρα νάτο, πολύ ωραία, νάτο. η Eurolife, η Ekterna, η ChemExpo, η Hellenic Republic Asset Development Fund, η Zanae, το EVA βεβαίως... Ε, Switch group, Switch group είναι ναι. ο Ινδός μεγιστάνα για τον οποίο σας μιλούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Εξαγοράζει από το 2017 κυρίως βιομηχανίες τροφίμων. Οι κουλουράδε, η Κρητό άρτο, η Ιωνική Σφολιάτα και άλλες 7 μεγάλες εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει. Και αφήνει 2017. το management. Εγώ θα το λέω συνέχεια. Δηλαδή είναι πολύ μια πρακτική που δεν συναντά συχνά. Ότι εμπιστεύεται το management των εταιριών που αγοράζει για να τις πάνε παραπέρα. Είναι και η Μητυλινέα, βεβαίω, εδώ βλέπω. Ναι, τώρα ενδεικτικά αλλού φαν πάρκ. Προσπαθούμε να επιλέξουμε από τις 60 κάποιες που πέφτουν. Και υπάρχουν εκπρόσωποι, από ό,τι μου λέγανε, από το Υπουργείο Εξωτερικών που φτιάχναν τη λίστα για τον κ. Σαραγκογιάννη. Την έχει φτιάξει αυτή την αποστολή. Να το πούμε αυτό και να το απονείμουν Ε, Και εκπρόσωποι δικηγορικών εταιριών. Μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Μεγάλων δικηγορικών γραφείων. Αυτό... Οι οποίοι προφανώ έχουν να κάνουν με συμφωνίε που πιθανότατα είναι στα σκαριά και θέλουν να είναι κάτω για να συζητήσουν λεπτομέρειε. Και για του λόγου του, ο Matches Μάτσα Partners Low Film είναι η πρώτη. Λow που... Officers of uh, and Partners. partners. Ναι. Και πολλέ ακόμα. Ωραία. Να δούμε τι θα βγάλει. Ε, Ξέρει, αυτά τα ταξίδια μπορεί να μην βγάλουν αμέσω, αλλά αν πετύχουν μπορούν να βγάλουν σε βάθο χρόνο και να. Να έχει ωφέλη και η ελληνική οικονομία και η. Και το είπε νωρίτερα, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω. Το Μία Ζώνη, ένα δρόμο, ε, οριοθετήθηκε, άρχισε να, να μπαίνει σπορά στα τέλη τη δεκαετία του 2000. Αν θυμάμαι καλά από την Κίνα, και το συζητάμε ακόμα και σήμερα, 24 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν, με την ίδια φιλοσοφία, ακόμα και αν δεχτούμε ότι ζούμε σε εποχή επιτάχυνση, ε, μια δεκαετία τι χρειάζεται, μια πενταετία, μια δεκαετία, Σίγουρα. για να αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Σίγουρα, γιατί ε, εμπλέκεται και η Μέση Ανατολή που αυτή τη στιγμή είναι στι φλόγε εμπλέκονταρα αραβικέ χώρε που πολλέ δεν τα έχουν βρει και με, μεταξύ του ε, κάποια πράγματα. Ε, το Σουνητικό και το Σιητικό Ισλάμ είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Ε, και αναφέρομαι στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία, όπω αντιλαμβάνεσαι. Ε, θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μια τόσο μεγάλη χώρα ο όγκο των συναλλαγών που έχουμε δεν είναι. Είναι, είναι μελιτέο. δεν είναι, αλλά είναι πολύ μικρό. Ε, Πάρα πολύ μικρό. Αγγίζει πεδίο ένα δι κάπου εκεί, να. γύρω στο ένα δι είναι. Ε, ναι, πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο πεδίο και για εξαγωγέ και για επενδύσεις από την Ινδία και από ελληνικές πλευράς να πάνε ελληνικές επιχειρήσεις ε, στην Ινδία. Ε, θα το δούμε. Μένει να το δούμε. Και ας πούμε και κάτι που είναι και πιο δελεαστικό από τις, υπόλοιπες, από τις υπόλοιπους φορείς. Είναι ήδη στην, στο Νέο Δελχή και το ΕΚΟΜΕ, που είναι αυτός ο φορέας, ο οποίος κυρίως χρηματοδοτεί τις παραγωγέ. Ε, παραγωγές. Ναι, και στην ψυχαγωγία έχουν, είναι μέσα στο, στη λίστα των... Το... Οπότε υποψιαζόμαστε εδώ ότι θα επιχειρηθεί και μια σύμπραξη Bollywood και ίσως για γυρίσματα ή για μεγάλες παραγωγές. Προφανώς εμείς είμαστε μικροί, ίσως για να έρθουν σε εμά κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες. Μπορεί να δούμε και στον χώρο του θεάματο κάποια συμπράξει. Αυτοί έχουν τεράστια πάντω, τεράστιε επενδύσει σε αυτό το χώρο. Ε, υπάρχουν πολλοί Ινδίοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα λόγω των φοροαπαλλαγών για τι κινηματογραφικές παραγωγέ ήδη τα τελευταία χρόνια και κάνουν γυρίσματα εδώ. Ναι. Μας. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή. Ναι, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον. Ε, τώρα, τώρα κάνω τη σύνδεση. Άρα σωστά πάνε. Οπότε ίσω πάνε για να χτίσουν περαιτέρω αυτό το, το κομμάτι. Καλά κάνουν. Ο κ. Φραγκογιάννη προφανώ το έχει δει αυτό και υπάρχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Μιλά για μια τεράστια χώρα, σου ξαναλέω. Την ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στον πλανήτη, την πολυπληθέστερη χώρα πια στον πλανήτη. Άρα πρέπει να είσαι εκεί και πρέπει να συνεργάζεσαι μαζί του. 1,4 δι πληθυσμό μα ενημερώνει. Κάτι παραπάνω. Η παραπάνω η Αθήνα, πάνω, 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 πάνω από την Κίνα. Σίγουρα πριν από κανένα μήνα, ενάμιση ποτέ ήταν δύο, που το, ο, ο, επίσημα ο ΙΕ έδωσε ότι είναι η πιο πολυπληθή από τη, την Κίνα.